καταρρυπάς ρωσικές επιθέσεις στο Λουγκάνς. Εάν χάσουν την Μακίβκα, χάνουν Κουπιάνς και Χάρκοβο οι Ουκρανοί. Αυτές τις ημέρες λοιπόν γίνονται οι προετοιμασίες για την επικείμενη μεγάλη πολιορκία της Ουκρανικής πόλης του Χαρκόβου από τον ρωσικό στρατό. Αναλυτικότερα και βάσει νέων αναφορών της ρωσικής αμυντικής σελίδας Ezi Pressa, συντάγματα εφόδου της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων κέντρο κατάφεραν να προελάσουν στην περιοχή του χωριού Μακίβκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνς. Αναφέρεται σε ρωσικά κανάλια στο Telegram πως η γραμμή επαφής έχει μετακινηθεί προς τα δυτικά. Περιοχή πλάτους 2 χιλιόμετρων και ίδιου βάθους έχει περάσει στον έλεγχο των Ρώσων στρατιωτών. Παράλληλα, λέγεται πως σημειώθηκαν και εδαφικές επιτυχίες στην δασόδη περιοχή του Σερεμπριάνσκι, όπου οι μαχητές της Μόσχας κατάφεραν να εκδιώξουν τους Ουκρανούς από τις θέσεις τους. Δυτικοί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, στην ανάλυση τους για τις 15 Ιανουαρίου, προέβαλαν στον χάρτη της περιοχής εδαφικές αλλαγές που επιβεβαιώνουν ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν νέα εδάφη. Μιλάμε συγκεκριμένα για την περιοχή γύρω από τον οικισμό Μακίβκα, όπου ανέφεραν συγκεκριμένα ότι ανατολικά του χωριού τα ρωσικά στρατεύματα προέλαυσαν νότια σε περιοχή πλάτους 2,2 χιλιόμετρων και βάθους 1,7 χιλιόμετρων. Την ίδια στιγμή, το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε στην επιχειρησιακή του αναφορά πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 12 επιθέσεις στην κατεύθυνση του λιμάν, συγκεκριμένα κοντά στο Τερνόβ, στην Γιαμπολόβκα και στο Τόρσκογε, ωστόσο έμειναν σιωπηλοί για την δράση του στρατού της Μόσχας κοντά στην Μακίβκα. Φαίνεται πως ακόμη και ουκρανικά μέσα πάντως και λογαριασμοί στο διαδίκτυο παραδέχονται πως η κατάσταση για τον στρατό του Κιέβου έχει πάρει αναπάντεχα κακή τροχιά στην περιοχή της Μακίβκα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό στο εν λόγω τομέα του μετόπου, αφού πολλές δυνάμεις κατέφτασαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή για να προετοιμάσουν το έδαφος για την επικείμενη πολιορκία του Χαρκόβου, την οποία προμηνύουν όλο και περισσότεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές. Οι Ρώσοι σφυροκοπούν την Μακίβκα και την ευρύτερη περιοχή με ό,τι έχουν. Συγκεκριμένα φαίνεται πως θέλουν τακτικά αεροσκάφη τους να πλήττουν ουκρανικούς στόχους. Ρωσικά άρματα μάχης και ελικόπτερα καλύπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη από το έδαφος. Σύμφωνα με την Ezi Pressa τέλος, οι εξελίξεις στον εν λόγω τομέα υποδεικνύουν πως ο ρωσικός στρατός θα αυξήσει την δράση του σύντομα και στην περιοχή του Κουπιάνς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.